Παϊσίου ήταν ο Άγιος Αρσένιος. Με πήρε τηλέφωνο ο Άγιος Λεμεσού, μου λέει, δεν έρχεσαι κι εσύ, μου λέει, να κάνουμε μαζί τα εγγένεια. Του λέω, κοίταξε, του λέω, ρε Αθανάση, πονείς εσύ τα πόθηκια σου, έκαμε σε χείριση. Πονώ και εγώ τα πόθηκια μου, του λέω, διότι μου λείπει Β' 12. Και ο ανάπηροι αρχιερείς, μην εσύ μόνος σου, του λέω, να μην εμπλεχτούμε. Ένε πήγα, αλλά έτσι είχα μέσα μου συνέχεια τον νου μου στην τελετή. Με παίρνει τηλέφωνο ένας πολλά απλός άνθρωπος, Καρπασίτης. Μου λέει, Πάτερ Νεόφιτε, ευτυχώς που σε ήβρα εσένα. Ναι, του λέω, Ανδρέα. Μου λέει, ξέρεις, μου λέει, αυτή τη στιγμή γίνεται ένα θαύμα εδώ δίπλα από την περιοχή που κατοικώ. Και έσπασα τα τηλέφωνα, αλλά δεν τους βρίσκω, μου λέει, στη Μητρόπολη, Λεμεσού. Και άκουσα μέσα μου, πιάσ' τον Μόρφου και πιάσ' ένα, σου το πω εσένα. Αυτός είναι πολύ απλός άνθρωπος. Από αυτούς τους ανθρώπους που η προσευχή τους κρατά τον τόπο μας ζωντανόν και ελεύθερο. Του λέω, τι είναι, Αντρέα. Μου λέει, το 93, ένα χρόνο πριν κοιμηθεί ο Άγιος Παΐσιος. Εκοιμήθη το 94. Επήγα, μου λέει, να το δω, ήταν η μοναδική φορά που τον είδα. Και πήγα με δύο λεμεσανούς, μου λέει. Η δουλειά μου εμένα είναι να κατεδαφίζω υψηλά κτίρια. Είναι εργολάβος και όταν θέλουν να κατεδαφίσουν καμιά πολυκατοικία, τον καλούν και την κατεδαφίσει. Επήγαμε, μου λέει, με τους δύο φίλους τους λεμεσανούς, ο ένας ήταν λίγο περιπαίχτης. Είδαν και τον Άγιο, μου λέει, ότι ήταν αστείος. Όχι πάντα. Όταν ήταν να σου μιλήσει αυστηρά, μπορούσε να λιποθυμήσεις από την αυστηρότητα. Του λέει, πώς σε λένε, παιδί μου, εσένα? Ανδρέα. Και τι δουλειά κάνεις? Εργολάβος είμαι. Του λέει ο λεμεσανός, έσου είπεν την αλήθεια, γέροντα, είναι εργολάβος, αλλά ξέρεις τι δουλειά κάνει? Κατεδαφίζει με μεγάλα κτίρια. Και ακούτε από εδώ και πέρα πως συμπλήρωσε ο γέρο Παΐσιος. Του λέει, ναι, κατεδαφίζει, αλλά από ό,τι βλέπω χτίζει κιόλας. Όχι, του λέει, δεν χτίζω, μόνο κατεδαφίζω. Όχι, Ανδρέα μου, χτίζεις. Γιατί κάνεις υπακοήν σε Άγιο Πνευματικόν. Πράγματι αυτός ξομολογιάται στον γέροντα τον του Σταυροβουνιού. Και αυτή η υπακοή, του λέει, σιγά σιγά χτίζει οικοδομή, την οποία θα βρεις όταν πας στον παράδεισο. Και ξέρεις, του λέει, εκεί που μένεις τώρα που σε έριξε η προσφυγιά, σε λίγον καιρό θα έρθω κι εγώ να μένω. Του λέει, μα εγώ μένω στον κάψαλο της Λεμεσού. Ενάρθηση στον κάψαλο. Λέει, του, να μου χτίσουν ένα μεγάλο σπίτι. Θα είναι 635 μέτρα μακριά από το σπίτι σου. Και μην έχεις αγωνία ποτέ να πεθάνουν οι γονείς σου. Ούτε να παντρευτείς, ούτε να καλογερευτείς. Δεν έχεις ανάγκη, του λέει, εσύ. Ούτε το μοναστήρι, ούτε την παντριά. Να μείνεις έτσι. Γέροντα, φοβούμαι την μοναξιά, είπεν του. Πού να πεθάνουν οι γονείς μου? Μην έχεις εννιακέ μου, του λέει. Θα έρχομαι από το μεγάλο σπίτι που να μου χτίσουν στη Λεμεσό και να σου κάνω παρέα. Και όποτε, του λέει, χάνεις το κουράγιο σου, θα άρχεσαι στο μεγάλο σπίτι να με συναντάς. Αλλά ξέρεις, ούτε εσύ να μείνεις πολύ καιρό στην προσφυγιά, ούτε κι εγώ στο μεγάλο σπίτι. Μετά, του λέει, θα γίνει το μεγάλο έλεος. Και θα έρθεις και θα φύγουμε μαζί και θα πάμε εκεί που γεννήθηκες. Στη Γιαλούσα, την περιοχή της Γιαλούσας, να μην τα πούμε όλα με ακρίβεια. Λοιπόν, εκεί, του λέει, οι Τουρκαλάδες θα χτίσουν ένα μεγάλο λιμάνι. Και από εκεί θα πιάσουμε, του λέει, μαζί και οι δυο μας, το καράβι και θα πάμε απέναντι στα Φάρασα. Του λέει, μα είναι λιμάνι.
η περιοχή μας. Τώρα δεν έχει. Εν να κάνουν οι Τούρκοι. Τώρα αν πάτε στον Αποστολόν Ανδρέα, όσοι πηγαίνετε, θα δείτε ότι έκαναν μια μεγάλη μαρίνα, τη μεγαλύτερη της Ανατολικής Μεσογείου οι Τούρκοι. Και την έβλεπε από το 1993. Λοιπόν, σημασία έχει εμείς πως θα διαχειριστούμε αυτά τα γεγονότα. Και το είχε έγνοια αυτόν ο Άγιος. Έβλεπεν ότι εμείς έχουμε έτσι μια μανία μόνον εις το θαύμα, στην προφητεία και εις την εύκολη λύση, στη διαχείριση των πραγμάτων και στη συμπόνια των ανθρώπων έχουμε πολλή έλλειψη. Και όταν λέω ανθρώπο δεν εννοώ μόνο το δικό μας, εννοώ και τους Τούρκους. Έχει κανένα χριστιανό που παρακαλεί να γίνει πόλεμος? Έχει κανένα χριστιανό που θέλει ακόμα και την καταστροφή του εχθρού του? Εγώ προσωπικά δεν την ευχόμαι. Κι ας είμαι άνθρωπος πονεμένος, κι ας έχασα το χωριό μου, τον αδερφό μου, στη διάρκεια του πολέμου, τον πατέρα μου πιο πριν, αυτό δεν το εύχομαι σε κανένα. Όμως, η έγνοια μας θα πρέπει να είναι πως μέσα από όλα αυτά τα γεγονότα που οι άνθρωποι θα προκαλέσουν και ο Θεός θα τα ανεχτεί και θα τα αξιοποιήσει, πως εμείς θα τα ζήσουμε εν μετανία, εν προσευχή, με πολλή συμπόνια για τον κάθε συνάνθρωπό μας. Αυτό νομίζω είναι ένα ζητούμενο της εποχής μας. Δεν είναι τώρα ζητούμενο της οικονομικής κρίσης, είναι να μοιραστούμε το φαΐ μας, τα χρήματα μας, τον καλό μας λόγο στον πονεμένο μας συνάνθρωπο. Δεν είναι μόνο αυτά. Αυτή είναι η προπόνηση που γίνεται τώρα. Τα μεγάλα έπονται. Και κάτι τελευταίο, τελείως τελευταίο. Δεν σας κάνει εντύπωση η αγιοκατάταξη που έγινε τόσο γρήγορα και του Αγίου Πορφυρίου και του Αγίου Παϊσίου? Ιδιαίτερα για τον